Ερχόμαστε εδώ κυρίε και κύριοι και στο πεδίο τη οικονομία και τη καθημερινότητα. Αντιμέτωποι με γενναίε αυξήσει τιμών στο κρέα, θα βρεθούν το επόμενο διάστημα οι καταναλωτέ. Ο Νίκο Υποφάτη είναι κοντά μα και φαίνεται πω πρώτε ύλε και ενέργεια βάζουν φωτιά και στι τιμέ του κρέατος. Ακριβώ στην αγορά διάφου, συμβαίνουν διάφορα πράγματα, τα οποία ίσω να μην τα έχουμε ξαναδεί. Από τη μια είναι οι αυξήσει των πρώτων ύλων, η καθυστέρηση στην παράδοση και από την άλλη το ενεργειακό κόστο. Όχι μόνο για τα προϊόντα που στην Ελλάδα, αλλά και για τα προϊόντα που μα έρχονται από το εξωτερικό και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του κρέατο. Πάμε να δούμε τι ακριβώ έχει συμβεί. Συναντήθηκε ο Υπουργό ο κ. Γεωργιάδη. Και μετά ναι. τα φρούτα, τα λαχανικά και το ψωμί, έρχεται και το κρέα. Δηλαδή, φαίνεται ότι σιγά σιγά όλο το καλάθι τη νοικοκυρά, ακριβένει. Ακριβώ. Συναντήθηκε ο Υπουργό ο κ. Γεωργιάδη με του ανθρώπου των επιχειρήσεων επεξεργασία κρέατο και του είπαν το εξή, ότι αυτό το διάστημα στη Χονδρική αγοράζει η ελληνική βιομηχανία, η βιοτεχνία. Το βόλιο κρέα με 45% καπέλα από τι αρχέ του χρόνου και 30% παραπάνω τα κοτόπουλα και τα χοιρινά. Η αύξηση στον τελικό καταναλωτή δεν μπορούν να το συγκρατήσουν όλο αυτό το κόστο, είναι πολύ μεγάλο. Είναι στα 1 με 2 ευρώ κάθε κιλό κρέατος Καταλαβαίνει εδώ ότι υπάρχουν τρομερά προβλήματα. Και τι του είπανε, Πού οφείλονται όλα αυτά, Κόστο ενέργεια είναι το πρώτο. Θέλω να δούμε πόσο έχει πάει πάνω για του παραγωγού κρέατο. 55% και οι ζωοτροφέ. Πράγμα που μα το λένε από τι αρχέ του χρόνου. Το καλαμπόκι το οποίο χρησιμοποιούν για τι ζωοτροφέ έχει φτάσει από τα 160 ευρώ στα 300 ευρώ τον τόνο. Ασύμφορο και να παράγει κάποιο κρέα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όλα αυτά. Τα βλέπουμε, γράφεται νέα ιστορία στα οικονομικά και δει στα οικονομικά που επηρεάζουν την τσέπη των πολιτών. Και, και είναι μόνο η αρχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Υποφάντη.